εικόνες που μόλις παρακολουθήσαμε από την Τουρκία, εικόνες που παρακολουθήσαμε από το Μάτι, τη Μάνδρα, από το Ανατολαιοχώρι κάτω στην Κρήτη, τον Τύρνα από παλιότερα, στη Μυτιλίνη, στη Σάμο, προφανώς προκαλούν πόνο και θλίψη για τους νεκρούς, τους τραυματίες, προκαλούν φόβο αλλά και δέος στο τι μπορεί να προκαλέσει ένα φυσικό φαινόμενο. Αίσθημα προφανώς ανθρώπινο και απόλυτα φυσιολογικό. Δημιουργούν όμως ταυτόχρονα και πολλά ερωτήματα. Ερωτήματα που για όλους μας έρχονται ασυναίσθητα κάθε φορά που αντικρίζουμε μια μεγάλη φυσική καταστροφή, όπως είναι ο σεισμός. Το ερώτημα που κάνουμε, μα καλά, δεν υπάρχει τρόπος να σωθούν οι άνθρωποι και οι περιουσίες τους από ένα τέτοιο μεγάλο σεισμό, στριφογυρνά πάντα στο μυαλό όλων μας. Υπάρχει. Κι όμως υπάρχει. Και ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Ο σεισμός είναι ένα αναπόφευκτο φυσικό φαινόμενο. Τώρα σας μιλάω σαν σεισμολόγος. Λοιπόν, σε ολόκληρο τον πλανήτη καθημερινά γίνονται χιλιάδες σεισμοί, μικροί και μεγάλοι. Στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου είναι δεκάδες οι σεισμοί που γίνονται καθημερινά, μικρού και μεσαίου μεγέθους. Εδώ βλέπετε στο χάρτη αυτό είναι οι σεισμοί που έχουν γίνει τις τελευταίες 10 μέρες στην περιοχή μας. Και βλέπετε προφανώς και την περιοχή που έγινε ο μεγάλος σεισμός στην Τουρκία, τι γίνεται, που έχει ενεργοποιηθεί αυτό το κομμάτι του ρήγματος της Ανατολίας. Δηλαδή, στην περιοχή μας όχι απλά γίνονται καθημερινά σεισμοί. Αν δείξουμε τώρα, μπορείς να βάλεις το... Αυτή την ώρα που μιλάμε, θα σας δείξουμε, αυτή την ώρα που μιλάμε, αυτές οι κουκίδες όλες που βλέπετε, αυτό που αναβοσβήνει εκεί πέρα είναι ένας σεισμός που έγινε πριν από λίγο. Αυτοί είναι οι σεισμοί που έχουν γίνει τις τελευταίες 10 μέρες στον ελλαδικό χώρο. Δεν είναι λίγα, είναι πάρα πολλά. Δηλαδή βρισκόμαστε είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε σε μια περιοχή που έχει έντονη σεισμική δραστηριότητα και στην οποία αργά ή γρήγορα θα σημειωθούν σεισμικές δονήσεις που ενδέχεται να είναι και μεγάλου μεγέθους. Άρα και κατά δύναμη καταστρεπτική για τις ανθρώπινες υποδομές. Το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής. Από τη στιγμή που γνωρίζεις ότι θα γίνει στο ίδιο μέλλον ένας σεισμός τέτοιου μεγέθους, τι κάνεις? Αυτό όμως το ερώτημα δεν τίθεται γενικά ή ακόμα καλύτερα δεν είναι ένα ατομικό ερώτημα που παίρνει ατομική απάντηση. Είναι ένα ερώτημα που απευθύνεται κυρίως στο κράτος, στους αρμόδιους που λένε. Και εδώ ας μας επιτραπεί να πούμε το εξής. Το ίδιο ερώτημα δεν κάνει αυτές τις μέρες και ο κόσμος με αφορμή το έγκλημα στα Τέμπη. Ειδικά από τη στιγμή που αποκαλύφθηκε ότι όλοι ξέρανε ότι το ατύχημα, δυστύχημα έτσι όπως το λένε, ήταν πολύ παραπάνω από πιθανό να γίνει. Το λέμε αυτό γιατί η αλήθεια είναι πως σε όποια περιοχή της χώρας, αν βρεθεί κάποιος, αρκεί να τρέξει στο ημερολόγιο για να εντοπίσει πλημμύρες που διαλύουν τοπικές οικονομίες και λαϊκές περιουσίες, τεράστιες και συνεχείς φωτιές που κατακαίνε δάση και βουνά, έντονες χιονοπτώσεις που αποκλίνουν χωριά και αφήνουν ολόκληρες περιοχές αποκομμένες για μέρες ολόκληρες, σεισμούς, ακόμα και σχετικά μικρής κλίμακας με τους οποίους το κράτος παραλύει, ενώ ακατάλληλα κτίρια σοριάζονται, αποκλεισμούς νησιών για εβδομάδες γιατί τάχα έχει κακοκαιρία, κατολιστήσεις, ξηρασίες και μια σειρά ολόκληρη από τέτοια φαινόμενα που μοιάζουν να μην έχουν τελειωμό. Και σε αυτά τα φυσικά φαινόμενα, αλλά και στο πρόσφατο έγκλημα, ένα πράγμα είναι κοινό και αυτό δεν είναι η επιτυχία που αντιμετωπίζονται για να μην έχουμε τέτοιες απώλειες από το κράτος. Είναι η μεγάλη πρόοδος, δυστυχώς, που έχουν κάνει όλοι τους, όλοι αυτοί, στην προπαγάνδα για τη συγκάλυψη των πολιτικών ευθυνών και την αθώωση αυτού του συστήματος. Ως ένοχοι εμφανίζονται η διαχειριστική ανικανότητα της κάθε προηγούμενης κυβέρνησης, που δεν πρόλαβε να διορθώσει η επόμενη, τα ακραία καιρικά φαινόμενα και πρόσφατα, τώρα τα τελευταία χρόνια, η περιβόητη κλιματική κρίση, χωρίς συγκεκριμένη επιστημονική τεκμηρίωση. Ως ένοχος τελικά εμφανίζεται η κακιά μας, η χώρα, η ώρα, έτσι όπως το εμφανίζουν αυτές τις μέρες στο σύνθημα. Φίλοι και σύντροφοι, ας πάμε να δούμε ορισμένα βασικά ζητήματα που επισημάνθηκαν, αλλά και συνολικότερα ας δούμε την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια και στην περιοχή μας. Σε γενικές γραμμές, διαπιστώνουμε τα εξής. Υπάρχει σοβαρή γύραση και υποβάθμιση ενός σημαντικού μέρους κτηριακού αποθέματος, έτσι όπως το λέμε επιστημονικά, ιδιαίτερα εδώ στη Θεσσαλονίκη και στα διαμερίσματα το Α, το
το πρώτο διαμέρισμα, το πέμπτο διαμέρισμα της Θεσσαλονίκης και σε άλλες κοινότητες, όπως επίσης και στους όμορους Δήμους. Αυτό το ζήτημα οξύνθηκε και από την τελευταία καπιταλιστική οικονομική κρίση, στην οποία εκδηλώθηκε ιδιαίτερα στον κλάδο των κατασκευών, αφού σταμάτησε και σε μεγάλο βαθμό η ανανέωση των κτηριακών δομών. Ακόμα, υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις στον προσεισμικό έλεγχο σε όλες τις βαθμίδες τους και ενίσχυση, για παράδειγμα, των σχολείων, των νοσοκομείων, των δημόσιων γενικότερα κτηρίων και μην πούμε για τους χώρους εργασίας. Σχεδόν τα τελευταία 20 και χρόνια, μετά και τις εξαγγελίες που είχαν κάνει για πρωτοβάθμιο έλεγχο σε μια σειρά χιλιάδες κτίρια δημόσιου ενδιαφέροντος πανελλαδικά, αυτός έχει προχωρήσει περίπου στο 25% αυτών. Από τα κτίρια που ελέγχονται, σε ελάχιστα προχωράει ο δευτεροβάθμιος έλεγχος και σε πολύ λιγότερα έχουν εκπονηθεί τελικές μελέτες αποτίμησης στατικής επάρκειας και έχουν υλοποιηθεί οι απαραίτητες ενισχύσεις. Διαπιστώνονται ταυτόχρονα σημαντικές ελλείψεις στη χρηματοδότηση, στη στελέχωση, στον εξοπλισμό των μηχανισμών, αυτό που λέμε της πολιτικής προστασίας, που συνοδεύονται από την έλλειψη ελεύθερων χώρων που θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν για την εκτόνωση του πληθυσμού. Ας σκεφτούμε σήμερα πόσοι τέτοιοι ελεύθεροι χώροι υπάρχουν στο συγκρότημα της Θεσσαλονίκης. Μόνο της Θεσσαλονίκης. Μην δεν θα μιλήσουμε τώρα για δυτικά, στον Εύωσμο για παράδειγμα. Πόσοι τέτοιοι ελεύθεροι χώροι υπάρχουν που σε περίπτωση σεισμού θα καταφύγει το μεγάλο μέρος του πληθυσμού ή θα στηθούν έκτακτες, σκηνές, υποδομές και όλα αυτά. Ταυτόχρονα, σημαντικές ελλείψεις έχουμε στην ενημέρωση του πληθυσμού και σε ασκήσεις ετοιμότητας, στην επικαιροποίηση των σχεδίων αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων με τα νέα επιστημονικά δεδομένα. Όσοι έχετε παιδιά στο σχολείο, ρωτήστε τα πότε κάναμε τελευταία φορά άσκηση για το σεισμό ή πώς την κάνανε τέλος πάντων αυτή την άσκηση. Ή όσοι δουλεύετε σε μεγάλους εργασιακούς χώρους, αν έχετε κάνει ποτέ άσκηση εκένωσης του χώρου με ευθύνη είτε του εργοδότη, αυτός λέγεται ιδιώτης, είτε στο δημόσιο. Άρα προκύπτουν εύλογα ερωτήματα. Γιατί τη στιγμή που στη χώρα μας και στην περιοχή μας έχουμε τη βεβαιότητα εκδήλωσης τέτοιων σεισμικών φαινομένων, διαπιστώνονται τόσο σημαντικές ελλείψεις, καθυστερήσεις, απουσία μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την αντισεισμική θωράκιση? Γιατί τη στιγμή που υπάρχουν νέα επιστημονικά δεδομένα, παράδειγμα για τη σεισμική τροτότητα και διακινδύνευση εδώ, του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, αυτά δεν αξιοποιούνται ολοκληρωμένα για την αναβάθμιση του επίπεδου της αντισεισμικής ασφάλειας στην περιοχή μας? Γιατί τελικά, ενώ υπάρχει τόσο ανθρώπινο δυναμικό και παραγωγική υποδομή που μπορεί να στηρίξει έργα αντισεισμικής θωράκισης, ενώ υπάρχουν διαπιστωμένες μεγάλες κοινωνικές ανάγκες, στην πράξη διαπιστώνονται υψηλά ποσοστά ανεργίας υποαπασχόλησης τόσο στον κλάδο των κατασκευών, όσο και στο επιστημονικό κλάδο, αυτό που έχει να κάνει με πολιτικούς μηχανικούς, σεισμολόγους, γεωλόγους και τα συναφή. Φίλοι και φίλες, πού οφείλεται η διαπιστωμένη αδυναμία του συνόλου των αστικών κυβερνήσεων να διαμορφώσουν και κυρίως να υλοποιήσουν ένα σχέδιο ολιστικής αντιμετώπισης των ζητημάτων που έχουν να κάνουν με αυτό που λέμε πολιτική προστασία? Πρόκειται για διαφορία, διαχρονική ανικανότητα, ανεπάρκεια των κυβερνητικών στελεχών? Αρκεί άραγε μια καλή αναδιοργάνωση των μηχανισμών της πολιτικής προστασίας, έτσι όπως μας την διαφημίζουν και μας την πλασάρουν, προκειμένου να προστατευτεί πραγματικά ο λαός της χώρας μας? Πραγματικά έχουμε κουραστεί να ακούμε από όλες τις κυβερνήσεις, μετά από κάθε καταστροφή, τα ίδια και τα ίδια. Η αλήθεια όμως είναι διαφορετική. Η ίδια η οργάνωση της παραγωγής, με κριτήριο το κέρδος, καθιστά αδύνατη την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των προβλημάτων πολιτικής προστασίας στον καπιταλισμό. Και αυτό αποδεικνύει και ο σεισμός στην Τουρκία, αυτό αποδεικνύουν και μια σειρά σεισμοί που έχουν γίνει σε όλη την γη. Για δείξε λίγο εκείνα τα δύο, τις δύο τις ωραίες τις φωτογραφίες. Εδώ βλέπετε, για να εμπιστευόμαστε τους εργολάβους, τους αέρους. Αυτό που βλέπετε είναι σε μια πολύ ανεπτυγμένη χώρα, στην Ταϊβάν. Αυτό είναι από τον τελευταίο σεισμό.
βλέπετε με τι έχει δέσει το φορέα. Πώς είστε. Με τενεκέρδες λάδι. Αυτό το κτίριο είχε περίπου 100 νεκρούς. Αυτοί οι άνθρωποι ζούσανε μέσα σε ένα τέτοιο κτίριο που είχε αυτό εδώ. Αυτός είναι ο καπιταλισμός. Άρα η λειτουργία της οικονομίας με γνώμονα το καπιταλιστικό κέρδος και η χάραξη της κρατικής πολιτικής σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες ενίσχυσης της καπιταλιστικής κερδοφορίας υπονομεύουν σχεδιασμού για τη συνδυασμένη ικανοποίηση του συνόλου των κοινωνικών αναγκών. Στο πλαίσιο αυτό, έργα αναγκαία για το λαό, όπως είναι η αντισεισμική θωράκιση, η αντιπλημμυρική προστασία, η αντιπυρική προστασία, δεν ιεραρχούνται, δεν επιλέγονται ως προτεραιότητες στον κρατικό προϋπολογισμό, στο πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων, στα ΕΣΠΑ, στο περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα, στα τεχνικά προγράμματα των περισσότερων Δήμων. Είναι διαχρονικές, μεγάλες και εγκληματικές οι ευθύνες του αστικού κράτους, διαδοχικών κυβερνήσεων και οι υποσχέσεις που έχουν δώσει χωρίς αντίκρισμα στο λαό και ψάχνει δικαιολογίες όταν καθυστερούν ή δεν υλοποιούνται οι απαράτητες υποδομές. Αποδεικνύεται στην πράξη από την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα εργατικά λαϊκά στρώματα και τις μεγάλες ελλείψεις σε κρίσιμες υποδομές, ότι η πρωτιά στην απορροφητικότητα, για παράδειγμα, αναπτυξιακών προδηλίων από τα ΕΣΠΑ που καταγράφεται τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στη δικιά μας την περιφέρεια και γενικότερα στην Ελλάδα, βασικά εξυπηρετεί επιχειρηματικούς σχεδιασμούς και μπαλώνει κάποιες φορές ορισμένες τρύπες και κατευθύνει ορισμένα ψίχουλα που λέμε για την κάλυψη των λαϊκών αναγκών. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η μεγάλη ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας μας δίνει τη δυνατότητα να ελαχιστοποιήσουμε τις συνέπειες στη ζωή και στην περιουσία των κατοίκων και γενικότερα τις επιπτώσεις που προκαλούν οι σεισμοί. Η τεράστια αντίφαση που εκδηλώνεται ανάμεσα σε αυτή τη δυνατότητα και τη σκληρή πραγματικότητα που βιώνουμε υπογραμμίζει την πολιτική διάσταση του ζητήματος της αντισεισμικής προστασίας και θωράκισης. Αναδεικνύεται και σε αυτό το ζήτημα ότι είναι μονόδρομος για τα λαϊκά συμφέροντα η αμφισβήτηση αυτού του δρόμου ανάπτυξης, η μαχητική διεκδίκηση έργων και μέτρων για την προστασία του λαού στην προοπτική μεγάλων και ριζικών αλλαγών που θα επιτρέψουν την άρση των αιτιών που δημιουργούν την τροτότητα του δομημένου κοινωνικού και οικονομικού περιβάλλοντος. Ας αναρωτηθούμε το εξής. Υπάρχει ριζική λύση χωρίς αμφισβήτηση της ιεράρχησης έργων και υποδομών προς όφελος των επιχειρηματικών ομίλων? Υπάρχει ριζική λύση χωρίς αμφισβήτηση της συγκεκριμένης διαδικασίας παραγωγής του κατασκευαστικού έργου με κριτήριο το καπιταλιστικό κέρδος, χωρίς αμφισβήτηση της ανιεραρχίας που την ίδια ώρα επικρατεί στην παραγωγή, χωρίς αμφισβήτηση της εμπορευματοποίησης της γης και της κερδοσκοπίας που οδήγησε και οδηγεί σε άναρχη δόμηση, μεγάλες κυστικές πυκνότητες και ελαχιστοποίηση των ελεύθερων χώρων, στην έλλειψη, αν θέλετε, προγράμματος ανάπτυξης σύγχρονης κοινωνικής λαϊκής στέγης. Στον αντίποδο αυτής της πρότασης, γιατί πρόταση είναι και υλοποίηση, για το λαό μας υπάρχει η πρόταση του ΚΚΕ, που προτάσει ένα δρόμο ανάπτυξης που στο επίκεντρό του θα βρίσκεται ο εργαζόμενος και η κάλυψη των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών. Εμείς ακόμα καταθέτουμε ένα επιστημονικά επεξεργασμένο σχέδιο για την ανάπτυξη της οικονομίας και της κοινωνίας, που είναι γεωμένο στις μεγάλες παραγωγικές δυνατότητες της χώρας, αλλά και της περιοχής μας, πρώτα και κύρια στο πολυάριθμο και εξειδικευμένο εργατικό και επιστημονικό δυναμικό. Στον πυρήνα αυτής της αντίληψής μας, ειδικά για τον κλάδο των κατασκευών, τα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής στην εξόρυξη, στη βιομηχανία μετάλλου, στη βιομηχανία μη μεταλλικών ορυκτών και δομικών υλικών, στις κατασκευές, η γη αποτελούν κοινωνική ιδιοκτησία. Δηλαδή ανήκουν πραγματικά σε αυτούς που παράγουν το πλούτο και όχι σε λίγους μετόχους παράσιτα. Όσοι έχετε στο μυαλό σας εικόνες από την πρώην Σοβιετική Ένωση και τις πόλεις που χτίζανε εκεί πέρα, θα καταλάβετε αυτό που λέμε σε ό,τι αφορά την κοινωνική ιδιοκτησία της γης. Εδώ πέρα, για να φτιάξεις ένα δρόμο, θα πρέπει να παλωτριώσεις πόσα χωράφια ιδιωτικά.
Γι' αυτό και στην Ελλάδα οι δρόμοι, κάνουμε πλάκα, δρόμοι που να πηγαίνουν ευθεία δεν υπάρχουν. Πολλοί κάνουν ζιγζάκ. Γιατί υπάρχουν αυτό. Πού να χτίσεις τώρα σε μια περιοχή, μια πόλη, όταν υπάρχουν μικροϊδιοκτησίες από 200-100 τετραγωνικά και... Η παραγωγή για μας, το κατασκευαστικό έργο, αναπτύσσεται στα πλαίσια ενός πανεθνικού επιστημονικού κεντρικού σχεδιασμού με περιφερειακή εξειδίκευση. Σχεδιασμός που επεκτείνεται σε όλη την κοινωνία και δεν μένει στα πλαίσια των μεμονωμένων επιχειρηματικών ομίλων όπως γίνεται σήμερα. Οι εργαζόμενοι, οι τεχνίτες και οι επιστήμονες αποκτούν πραγματικό λόγο για το τι παράγεται και για ποιο σκοπό. Για την ιεράρχηση των παρεμβάσεων μέσα από την ουσιαστική συμμετοχή τους στον εργατικό έλεγχο στα περιφερειακά και κεντρικά όργανα εξουσίας. Απαλλαγμένοι όλοι αυτοί από μεροκάματα πείνας, χαμηλούς μισθούς, ανασφάλεια, από την εντατικοποίηση που διαδέχεται τις περιόδους της ανεργίας, από τις εγκληματικές ελλείψεις στον τομέα της υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία που διαπιστώνονται σε μικρά και σε μεγαλύτερα έργα. Ακόμα με μείωση των ωρών εργασίας, σύμφωνα με τις δυνατότητες που μας δίνει η μεγάλη άνοδος της παραγωγικότητας σε όλη αυτή τη διαδικασία μελέτης και εκτέλεσης των έργων. Θα μου πείτε τώρα τι σχέση έχουν αυτά. Κι όμως έχουν. Για φανταστείτε έναν τεχνίτη, έναν εργάτη που δουλεύει 10 και 12 ώρες στην οικοδομή, πόσο εύκολο είναι να κάνει το λάθος ή πόσο εύκολο είναι να ακούσει το αφεντικό και να βάλει... και έναν τεχνίτη ο οποίος θα δουλεύει 6 ώρες, 7, ανάλογα. Ο σχεδιασμός αυτός δίνει τη δυνατότητα τα ζητήματα που αφορούν τον τομέα των κατασκευών και της αντισεισμικής προστασίας να αντιμετωπίζονται ενιαία και ολοκληρωμένα. Δίνει τη δυνατότητα να συγκεντρωθούν και να κατευθυνθούν πόροι και ανθρώπινο δυναμικό στην υλοποίηση κομβικής σημασίας υποδομών, όπως είναι η αντισεισμική θωράκιση, η αντιπλημμυρική προστασία, η κατασκευή απαραίτητων κοινωνικών υποδομών, όπως είναι σχολεία, πανεπιστήμια, εστίες, υποδομές υγείας και ένα πρόγραμμα αναβάθμισης και ανοικοδόμησης νέων κατοικιών. Δίνεται η δυνατότητα να συγκεντρωθούν πόροι στη συνδυασμένη έρευνα σε όλα τα απαραίτητα επιστημονικά αντικείμενα για την ανάπτυξη της αντισεισμικής θωράκισης. Η συνολική αντίληψη του κόμματός μας για την αναγκαιότητα μιας ολοκληρωμένης αντισεισμικής στρατηγικής που να υλοποιείται στην πράξη με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα διαπερνά όλες τις πρωτοβουλίες μας, τις διεκδικήσεις μας μέσα και έξω από τη Βουλή, μέσα και έξω από τα Δημοτικά Συμβούλια, τα Περιφερειακά Συμβούλια. Είναι ζήτημα ζωής, επιβίωσης για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα και για τη νέα γενιά να σηκώσουμε ανάστημα, να βάλουμε μπροστά τις μεγάλες σύγχρονες ανάγκες μας για όλες τις απαραίτητες υποδομές που θα ανεβάσουν το επίπεδο ζωής μας και θα στηρίζουν την προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος. Για να μην μετράμε απώλειες όπως συνέβη στην Τουρκία, όπως συνέβη πρόσφατα σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, πουθενά ξανά στη χώρα μας, για να μην έχουμε άλλες τέτοιες τραγωδίες. Σε αυτή την κατεύθυνση προτείνουμε ένα συνδυασμένο πλαίσιο διεκδικήσεων για την αντισεισμική θωράκιση. Ένα σχέδιο αγωνιστικής κινητοποίησης, το οποίο δεσμευόμαστε και σήμερα και αύριο να το προωθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Τι λέει αυτό η πρόταση? Θέλουμε διεκδίκηση και διεκδικούμε κονδύλια από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά προφανώς και από τα ΕΣΠΑ, που θα κατευθυνθούν στην υλοποίηση τέτοιων έργων αντισεισμικής θωράκισης. Χρήματα υπάρχουν, που έλεγαν και κάποιοι, και όντως υπάρχουν. Και υπάρχουν για να τα δίνουν στις νατοϊκές δαπάνες, αυτά τα δισεκατομμύρια που δίνουν κάθε χρόνο, που δεν έχουν καμία σχέση με τη θωράκιση της χώρας μας. Αλλά είναι χρήματα τα οποία έχουν παρακρατηθεί διαχρονικά και έχουν στηριχθεί με αυτά το κεφάλαιο στη χώρα μας και παντού. Συνολικά όμως χρειάζεται με την πολιτική αυτή της υποχρηματοδότησης τόσο σε κεντρικό επίπεδο όσο και στην τοπική διοίκηση, σύγκρουση. Και αυτή τη σύγκρουση θα πρέπει να τη δώσουν και οι δυνάμεις μας και ό,τι συσπυρώνεται γύρω από αυτή την πρόταση. Για την ολοκλήρωση του πρωτοβάθμιου ελέγχου μέσα σε ένα σαφές χρονοδιάγραμμα σε όλα τα σχολεία της περιφέρειάς μας, ειδικά εδώ στην περιοχή μας,
Τα περισσότερα, αν δεν κάνω λάθος, σχολεία είναι φτιαγμένα τη δεκαετία του 80. Και ξέρετε, να ξεκινήσουμε το εξής. Όταν συμβαίνει ένας σεισμός, δεν είναι ο σεισμός τελείωσε και το κτίριο επειδή σώθηκε θα μείνει έτσι για πάντα. Ο σεισμός, οι σεισμοί εκλείουν μια ενέργεια. Αυτή η ενέργεια κατευθύνεται πάνω στην υποδομή, στο κτίριο. Και αυτό λειτουργεί συσσωρευτικά. Δηλαδή, αν ένα κτίριο έχει χτιστεί τη δεκαετία του 80, σκεφτείτε πόσοι σεισμοί έχουν γίνει, εκατοντάδες σεισμοί, οι οποίοι έχουν σαν το κύμα πάνω στο κτίριο. Αυτό το κτίριο, αν δεν ελεγχθεί, δεν ενισχυθεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα, υπάρχει πολύ μεγαλύτερος κίνδυνος σε έναν μεγαλύτερο σεισμό επόμενο, είτε να καταρρεύσει ή να υποστεί μεγάλες σημαντικές ζημιές. Αυτό το πράγμα, ιδιαίτερα στα κτίρια τα δημόσια που λέμε στα σχολεία, δεν γίνεται και δεν προχωράει. Ακόμα, φίλες και φίλοι, για την ολοκλήρωση των ελέγχων σε όλα τα δημόσια κτίρια της περιοχής μας και την υλοποίηση των επόμενων δράσεων, όπου έχει προχωρήσει ο αρχικός έλεγχος. Για παράδειγμα, υπάρχουν ορισμένα δεδομένα από τον πρωτοβάθμιο έλεγχο, ειδικά σε κτίρια μεγάλα μέσα στο Πανεπιστήμιο και σε κτίρια των νοσοκομείων. Δεν έχει προχωρήσει όμως, ωστόσο, ο δευτεροβάθμιος έλεγχος, εκεί που εντοπίστηκαν προβλήματα. Δεν ολοκληρώθηκαν μελέτες, ούτε υλοποιήθηκαν οι ενισχύσεις που χρειαζόταν σε αυτά τα κτίρια. Με αποτέλεσμα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, να υπάρχουν κτίρια τα οποία σε έναν ακόμα σεισμό θα υποστούν μεγάλες θέσεις. Δείτε τι έγινε προχθές στην Κνηατρική, έγινε. Στην Κνηατρική, αυτό που έπεσε. Δεν ήταν τυχαίο, δεν ήταν μια κακή τέτοια. Για παράδειγμα, άλλο, για ελέγχους σε ιδιωτικά κτίρια, με προτεραιότητα αυτά που στεγάζουν μεγάλους εργασιακούς χώρους ή χώρους ψυχαγωγίας και διασκέδασης με συνάθρηση πλήθους. Θυμάστε το 1999, όσοι θυμάστε, στον καταστατικό σεισμό της Αθήνας, εκεί που είχαμε περισσότερους νεκρούς ήταν σε εργασιακό χώρο, ήταν σε κομμές. Ήταν ένα κτίριο το οποίο είχε υποστεί ανακατασκευή, αφού είχε καεί μια φορά, αλλά η ανακατασκευή, καταλαβαίνετε, δεν είχε προχωρήσει έτσι όπως έπρεπε να προχωρήσει. Ήταν σε βαζωμένο ρεύμα δίπλα, είχε όλα τα κακά που λέμε του κόσμου. Παλεύουμε για ουσιαστική κρατική στήριξη και γενναία χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό για την αντισεισμική προστασία και την ενίσχυση των αρμόδιων φορέων. Ενίσχυση των τεχνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών δόμησης τόσο στους κεντρικούς όσο και στην περιφέρεια και στους δήμους με κατάλληλο προσωπικό και μέσα που θα συμβάλλει στην πράξη στην υλοποίηση αυτού του έργου και ουσιαστικό έλεγχο των αναθέσεων για την υπαγωγή όλων των σχετικών υπηρεσιών και οργανισμών σε έναν ενιαίο οργανισμό φορέα και γενναία κρατική χρηματοδότηση για την ανάπτυξη της έρευνας και τη διαρκή επικαιροποίηση των αντισεισμικών προδιαγραφών και κανονισμών με κριτήριο την ασφάλεια. Στα πλαίσια αυτά, για παράδειγμα, το Ινστιτούτο, όσοι γνωρίζετε και σας το λέμε και τώρα, υπάρχει ένα Ινστιτούτο στην Ελλάδα, το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών, το γνωστό ΙΤΣΑΚ, είχε έδρα εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην Πηλαία. Με πολύ σημαντική διαχρονική προσφορά. Αυτό χρειάζεται να αναβαθμιστεί. Ωστόσο, τα σχέδια που έχει η κυβέρνηση και το Υπουργείο είναι να υποβαθμιστεί. Για ένα πρόγραμμα κατασκευής νοσοκομείων, παιδικών σταθμών και νηπιαγωγείων, σχολείων, φοιτητικής στέγης, υποδομών, πολιτισμού και αθλητισμού, με τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές που να καλύπτει τις μεγάλες ανάγκες και όχι με αποσπασματικές παρεμβάσεις κομμένες και ραμμένες στους αντιλαϊκούς προϋπολογισμούς τόσο της κεντρικής κυβέρνησης όσο της περιφέρειας και των Δήμων. Και όλα αυτά χωρίς ΔΙΤ που αποδεδειγμένα επιβαρύνουν πολλαπλά την τσέπη των εργαζομένων και δίνουν τη δυνατότητα διαχείρισης στους ιδιώτες. Για ένα πρόγραμμα ανάπτυξης κοινωνικής και λαϊκής κατοικίας με ευθύνη του κράτους, που μπορεί να βελτιώσει έστω σε κάποιο βαθμό τις συνθήκες στέγασης, ιδιαίτερα για τμήματα των πιο αδύναμων οικονομικά, εργατικών και λαϊκών στρωμάτων. Εμείς προτείνουμε την ανασύσταση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και την ενίσχυση του κατασκευαστικού προγραμματός του για προγραμματισμό και προσανατολισμό των ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους στον έλεγχο της εργοδοτικής ευθύνης για την ουσιαστική και συνδυασμένη εφαρμογή των κανονισμών για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, την προστασία, τη συντήρηση, τα ατυχήματα μεγάλης έκτασης, τις εγκαταστάσεις διανομής ενέργειας, για απομάκρυση επικίνδυνων εγκαταστάσεων από κατοικημένες περιοχές,
σχεδιασμό χρήσεων γης και συμπλήρωση των κενών των υπαρχόντων κανονισμών με κριτήριο την προσαρμογή του εργασιακού περιβάλλοντος στις ανάγκες των εργαζομένων. Για εκπόνηση συγκεκριμένων σχεδίων άμεσης αντίδρασης, γρήγορης εκένωσης και διαφυγής σε περίπτωση σεισμού και άλλων καταστάσεων, με προτεραιότητα σε παιδικούς σταθμούς, σχολεία, πανεπιστήμια και ιδρύματα πρόνοιας, νοσοκομεία, αλλά και για άλλους χώρους συνάθλησης, όπως είναι περιοχές της πόλης όπου συγκεκριμένες ώρες συγκεντρώνεται χιλιάδες κόσμου και νεολαίας, για ενημέρωση και ασκήσεις ετοιμότητας, διασφαλίζοντας τη συνεχή ενημέρωση του κόσμου για τη σεισμικότητα της περιοχής όπου ζει, για τον τρόπο αντιμετώπισης του φαινομένου τόσο ατομικά όσο και σε επίπεδο γειτονιάς και δήμου, για την εκπαίδευση, αν θέλετε, από την παιδική ηλικία, την αντισεισμική, ας το πούμε, αγωγή σε κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης, για ουσιαστική αναβάθμιση των μηχανισμών πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και τεχνολογικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης, με ενίσχυση πάνω απ' όλα σε ανθρώπινο δυναμικό και μέσα, για προστασία και αναβάθμιση των ελεύθερων ανοιχτών χώρων που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ως χώροι καταφυγής σε περίπτωση σεισμού, για ανάπτυξη και νέων ελεύθερων χώρων με ευθύνη του κράτους και κατάργηση του αντιλαϊκού νομοθετικού πλαισίου για την εμπορευματοποίηση της γης, των δασών, του νερού, που είναι και η Παγκόσμια Μέρα σήμερα και ψηφίζεται το τέτοιο, των φυσικών πόρων, για συγκοινωνιακό και κυκλοφοριακό σχεδιασμό, ρυθμίσεις για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, προσβάσεις και οδούς διαφυγής του πληθυσμού. Ξέρετε, δε, άμα γίνει ένας μεγάλος σεισμός στη Θεσσαλονίκη, τώρα δεν το λέμε για να τρομάξουμε τον κόσμο και τέτοιο, για να εκενωθεί η πόλη. Τώρα πριν συζητούσαμε και έκανε, χθες, σήμερα, έκανε επερώτηση στην περιφέρεια μέσω της λαϊκής συσπήρωσης για τις γέφυρες γύρω από την πόλη μας. Οι γέφυρες γύρω από την πόλη μας είναι σε μαύρο χάλι. Άμα γίνει κανένας μεγάλος σεισμός που να πιάσει και εκεί πέρα, δεν θα μείνει τίποτα, να μην το πούμε έτσι. Τελικά, όποτε χτυπήσει ένας ισχυρός σεισμός, για άμεση και ουσιαστική στήριξη αποκατάσταση των σεισμόπληκτων. Βλέπετε την κοροϊδία κάτω στην Κρήτη. Έχει δύο χρόνια κοντεύουν οι άνθρωποι και μένουν στα κοντέινερ. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που μένουν σε κοντέινερ από το σεισμό του 99 στην Αθήνα. Να πούμε για την Μυτιλήνη. Άμεση καταβολή ουσιαστικών αποζημιώσεων, πρόγραμμα γρήγορων ελέγχων και αποκατάσταση των βλαβών. Ειδικά και επιπλέον μέτρα για τους άνεργους, όλους αυτούς τους χαμηλόμισθους, τους συνταξιούχους. Είμαστε αντίθετοι στην υποχρεωτική ιδιωτική ασφάλιση των κτηρίων που προβάλλεται ακόμα και σήμερα ως υπανάκια στο ζήτημα της αποκατάστασης των σεισμόπληκτων κτηρίων και την ασφάλεια των έργων. Αγαπητές φίλοι και φίλες, σύντροφοι και συντρόφισσες, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι για να προχωρήσουν έστω και κάποια από τα παραπάνω χρειάζεται κινητοποίηση, πίεση, ανυποχώρητους αγώνες. Χρειάζεται να ξεδιπλώσουμε την επίθεσή μας και να πετύχουμε ρήγματα στον αναρνητικό συσχετισμό δυνάμεων. Γι' αυτό χρειάζεται να βγάλουμε από τη μέση το βασικό εμπόδιο. Και αυτό είναι το καπιταλιστικό κέρδος. Γι' αυτό χρειάζεται να βαδίσουμε στον δρόμο της σύγκρουσης με τον πραγματικό αντίπαλο. Αυτόν που όλα τα άλλα τα κόμματα κρύβουν γιατί απλά τον υπηρετούν, τον καπιταλισμό. Να αποδυναμωθούν δυνάμεις τόσο στο κεντρικό πολιτικό επίπεδο, όσο και στο τοπικό επίπεδο, που στα λόγια αναγνωρίζουν την κρισιμότητα του ζητήματος, στην πράξη όμως δεν κάνουν τίποτα ή κάνουν ελάχιστα, επικαλούμενοι πότε την έλλειψη αρμοδιότητας και πότε την έλλειψη πόρων, ενώ ταυτόχρονα διαφημίζουν με κορδέλες και ό,τι άλλο θέλετε τις ελάχιστες παρεμβάσεις σε κρίσιμους τομείς, πάντα προεκλογικά. Το πλαίσιο διεκδίκησης για απαραίτητα έργα και υποδομές και στον τομέα της αντισεισμικής θωράκισης που καταθέτει το κόμμα μας, μπορεί να αποτελέσει βάση για να συναντηθούμε στον αγώνα και στην κάλπη, όσοι αγωνιούμε και συμφωνούμε ότι πρέπει εδώ και τώρα να γίνουν βήματα, ότι δεν γίνεται να συνεχίσει έτσι. Επομένως, η ενίσχυση του ΚΚΕ στην κάλπη είναι στόχος που ανταποκρίνεται στα συμφέροντα των εργαζομένων, των λαϊκών στρωμάτων, θα δώσει αέρα. Θα δώσει δυναμική στη μάχη για μια καλύτερη ζωή, θα κάνει την πραγματική διαφορά. Γιατί τελικά το πραγματικό δίλημα μπροστά σε όλες τις εξελίξεις αυτές, ακόμα και στις έκτακτες όπως είναι τέτοια φυσικά φαινόμενα, είναι αν θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο
που αποδεδειγμένα φέρνει νέα δεινά και καταστροφές, ή αν θα αντεπιθεθούμε μαζικά, αποφασιστικά, δυναμικά παντού, ώστε να μπορέσουν να αλλάξουν αυτό που λέμε εμείς οι σχετισμοί, για να ανοίξουμε έναν άλλο δρόμο στην ελληνική κοινωνία, για τους εργαζόμενους, για την ίδια την νεολαία. Σήμερα, λοιπόν, να είστε σίγουροι πως το κόμμα μας δεν λέει μόνο λόγια. Είναι δοκιμασμένο, είναι η σίγουρη επιλογή για να γράψουμε νέες σελίδες αποφασιστικών αγώνων, ακόμα και για αυτό το ζήτημα της αντισεισμικής θωράκισης. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε για τα παιδιά μας, για τις νέες γενιές που έρχονται, για να σταματήσουν αυτά τα εγκλήματα, για να ξημερώσει ένας κόσμος που λέμε χωρίς βαρβαρότητα, ένας κόσμος που οι σύγχρονες ανάγκες μας θα έχουν αναμετρηθεί με τα κέρδη τους και θα έχουμε νικήσει. Σας ευχαριστώ.